Μιλάτε λίγο να πάμε μία εβδομάδα πίσω, να πάμε λίγο στην 11η Νοεμβρίου, εκεί όπου όλοι γίναμε μάρτυρες σοβαρών επεισοδίων στην Αθήνα, με σημείο αναφοράς βεβαίως στο Πανεπιστήμιο της ΑΣΟΕ, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Εκείνη την ημέρα, ωστόσο, έγινε και μία σύλληψη, η οποία τις τελευταίες ώρες, σύλληψη ενός ηρακλειώτη φοιτητή, ενός κριτικού φοιτητή, εκείνη την ημέρα, με αποτέλεσμα τις τελευταίες 24 ώρες περίπου να βρίσκεται το συγκεκριμένο βίντεο της σύλληψης του παιδιού αυτού στο διαδίκτυο, να διακινείται και βεβαίως να υπάρχουν και σχετικές συνεντεύξεις για τους λόγους για τους οποίους τελικά ο συγκεκριμένος συνελήφθη. Μάλιστα, υπάρχουν και πολλοί καθηγητές από το πρώην σχολείο του συγκεκριμένου κριτικού φοιτητή, του Δημήτρη Κατρινάκη, οι οποίοι στέλνουν ένα δικό τους έγγραφο συμπαράστασης ώστε να αφαιθεί ελεύθερος και να δικαιωθεί στο δικαστήριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή. Εμείς σπεύσαμε, βρήκαμε πληροφορίες και επικοινωνήσαμε με τον φοιτητή, τον Δημήτρη Κατρινάκη, τον οποίο έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δημήτρη, καλησπέρα και μου επιτρέπεις βεβαίως τον ενικό, όπως το επιτρέπω και εγώ. Καλησπέρα από το Ηράκλειο. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, Δημήτρη, πριν ξεκινήσουμε, σε ακούμε. Δεν ξέρω αν μας ακούς εσύ, αν έχεις καλή επιστροφή. Σας ακούω. Τέλεια. Λοιπόν, Δημήτρη, μου επιτρέπεις λίγο να δούμε το σχετικό βίντεο το οποίο διακινείται τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο, να δούμε τη στιγμή της σύλληψή σου από τους άνδρες της ελληνικής αστυνομίας και να επιστρέψουμε να εξηγήσουμε και να μας πεις τι ακριβώς έχει συμβεί. Λοιπόν, Δημήτρη, δεν ξέρω αν έχεις εικόνα. Μόλις είδαμε εμείς το σχετικό βίντεο. Είσαι το άτομο με την κόκκινη μπλούζα που είδαμε στο διάζωμα της Λεωφόρου Πατησίων. Τι ακριβώς συνέβη εκείνη τη μέρα, γιατί προηγουμένως νομίζω περίπου 100 φοιτητές είχατε σπεύσει στην ΑΣΟΕ να διαδηλώσετε ειρηνικά για το άσυλο, για την κατάργηση του ασύλου και να συμπαρασταθείτε βεβαίως και στους συμφοιτητές από το οικονομικό. Ωραία. Για να ξεκινάμε, ας πούμε, την προηγούμενη Κυριακή, την προηγούμενη ημέρα της Δευτέρας, στις 10-11, πραγματοποιήθηκε μια έφοδος αστυνομίας στο κτίριο της ΑΣΟΕ και σε διάφορα στέκια πολιτικών δυνάμεων που δραστηριοποιούνται, ας πούμε, στο χώρο, όπου βρέθηκαν με αφορμή κάποια, θα πω, ποταπά ευρήματα που βρήκανε κάποια κράνη και κάποια ξύλα. Εννοείται για τα ευρήματα μέσα στην ΑΣΟΕ, έτσι. ΑΣΟΕ, ναι. Μπράβο. Έγινε ένα επικοινωνιακό τρίκ εκεί πέρα της κυβέρνησης, θεωρώ, με τη βοήθεια της Πριτανίας, της κατάληψης ΑΣΟΕ, και εκδόθηκε μια απόφαση lockout, δηλαδή κλεισίματος εισχολής, από την ίδια την Πριτανία, με σκοπό θεωρητικά να αποφευθούν τα επεισόδια. Χωρίς προφανώς να ρωτάνε τους φοιτητές για αυτή την απόφαση. Άρα μπαίνει λουκέτο για κάποιες ώρες εκείνη την ημέρα στην ΑΣΟΕ και εσείς στο άκουσμα αυτής της είδησης σπέβδετε μερίδα φοιτητών να βρεθείτε έξω από την πύλη, έξω από την είσοδο του Πανεπιστημίου. Δεν σπεύσαμε την ίδια μέρα. Πήραμε αποφάσεις από φοιτητικούς συλλόγους και, το επόμενο πρωί, με σκοπό, ας πούμε, να ανοίξει το Πανεπιστήμιο για να πραγματοποιηθούν μαθήματα, αλλά και για να πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση, ας πούμε, των φοιτητών της ΑΣΟΕ, που θα αποφάσισαν αυτοί πραγματικά γιατί θέλουν να γίνει με το κτίριο. Γιατί εμείς θεωρούμε ότι είναι μερίδιο της γύψης αποφάσεων των φοιτών αυτό, οι φοιτητές που να αποφασίζουν για αυτά τα ζητήματα. Εμείς, ας πούμε, σαν συμπαράσταση και στους φίλους μας και στους ίδιους τους φοιτητές της ΑΣΟΕ, σπεύσαμε, βέβαια, όπως περιγράψατε, εκείνο το πρωί, με ειρηνική πορεία, χωρίς πρόθεση επίθεσης, με τα πρόσωπά μας ακάλυπτα, όπως φαίνονται σε όλα τα βίντεο, και χωρίς, ας πούμε, εξοπλισμό, δηλαδή, εννοώ καδρόνια και όλα αυτά. Κάποιο είδους πολεμοφόδια, έτσι. Ναι, που περιγράφουν, ας πούμε, ότι έχουμε οι άνδρες, ας πούμε, της αστυνομίας και η κυβέρνηση. Mm-hmm. Και σπεύσαμε εκεί πέρα να το ανοίξουμε. Αφού, λοιπόν, μπήκαμε, ας πούμε, κάποια άτομα από εμάς μπήκαν στο προάβιο της ΑΣΟΕ,
γίναμε δέκτες μιας πολύ σφοδρής επίθεσης από τις δυνάμεις καταστολής, από τους άνδρες των ΜΑΤ, με ανοιχτά κεφάλια, με σπασμένα χέρια, με πολλά χημικά, με πολύ ξύλο και ανέτεια κιόλας, γιατί εμείς ας πούμε εκεί πέρα δεν πήγαμε για να συγκρουστούμε με τους άνδρες ας πούμε των ΜΑΤ. Δεν πήγαμε αυτό το σκοπό. Εμείς πήγαμε και μπήκαμε πράγματι στο κτίριο της ΑΣΟΕ. Δηλαδή, μάλιστα, είχαμε σκοπό να μπούμε στο κτίριο της ΑΣΟΕ, του ΟΠΑ, όπως λέγεται πλέον. Και για να σου περιγράψω συνεχεία τα γεγονότα. Ωστόσο, εσένα σε βλέπουμε στο βίντεο, συγγνώμη Δημήτρη, σε βλέπουμε στο βίντεο, έχεις φύγει από το σημείο εκεί όπου γίνονται τα επεισόδια τα οποία μας περιγράφεις. Με τους άνδρες των ΜΑΤ, όπως μας περιέγραψες, να έχουν αρχίσει σιγά σιγά να ρίχνουν τα κρυγόνα, αλλά και να ξυλοκοπούν, όπως είπες προηγουμένως, και διάφορα άτομα, φοιτητές που βρέθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο. Αλλά εσένα σε παρατηρούμε στο διάζωμα επί της Πατησίων και εκεί δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο λεκτικό γεγονός μεταξύ εσένα και των αστυνομικών. Εκείνη τη στιγμή βλέπουμε οι αστυνομικοί να σε συλλαμβάνουν, να σε τραβάνε προς το μέρος τους και αυτή τη σκηνή θέλω να μου περιγράψει. Δείτε, εμένα, από τη στιγμή ας πούμε που βρέθηκα εκεί πέρα, ας πούμε, εμείς προσπαθήσαμε να εισέλθουμε, ναι, αλλά μας εμπόδισαν οι άνδρες των ΜΑΤ. Εγώ ας πούμε εκείνη τη στιγμή, προφανώς φωνάζοντας τι κάνετε εδώ ας πούμε, δεν πρέπει να βρίσκεστε εδώ και όλα αυτά, αλλά χωρίς να χρησιμοποιήσω κάποιο είδους βρισιάς ή κάτι τέτοιο ας πούμε, ναι, στοχοποιήθηκα εκείνη τη στιγμή καθώς έφευγα. Καθώς σκόπευα, ας πούμε, ανέβαινα την Πατησίων με σκοπό να μην συμμετάσχω, ας πούμε, στα επεισόδια. Να φύγεις, να απομακρυνθείς δηλαδή, ήθελες από το σημείο. Ήθελα να απομακρυνθώ με σκοπό προφανώς όμως να κάτσω εκεί. Δεν σκόπευα να αποχωρήσω από το χώρο, ναι, εφόσον τρώνε άτομα ξύλο δίπλα μου. Σκοπεύαμε να μείνουμε εκεί πέρα. Και εκείνη τη στιγμή, άνδρες της ΟΠΚΕ, όχι των ΜΑΤ, που συνέδραμαν τις δυνάμεις των ΜΑΤ, με στοχοποίησαν. Με είχαν δει ας πούμε από πιο πριν ας πούμε και με στοχοποίησαν. Μου φώναξαν ας πούμε, έδωσαν εντολή ας πούμε στο να με πιάσουν. Ναι. Βλέπουμε εδώ και το χαρακτηριστικό πλάνο. Έχεις έρθει στη πλευρά όπου βρίσκονται οι αστυνομικοί. Βλέπουμε πλάνα από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Όπως αυτό έχει αποτυπωθεί, σε τραβάνε εκεί οι αστυνομικοί. Δεν ξέρω, θέλω να μας περιγράψεις λίγο τη στιγμή. Η στιγμή είναι ουσιαστικά ότι ήρθαν 3 με 4 αστυνομικοί, δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς. Με τον ένα να προσπαθεί να με χτυπήσει με την ασπίδα, εγώ να καλύπτω, ας πούμε, και εκείνη τη στιγμή ένας άλλος αστυνομικός να με βαράει με ένα πτυσσόμενο, το οποίο διαπίστωσε συνέχεια ότι είναι παράνομο, με ένα πτυσσόμενο σιδερένιο γκλόμπ στην πλάτη, να με βαράει, ας πούμε, με πολύ δύναμη, δηλαδή πόνος αρκετά εκείνη τη στιγμή. Και ουσιαστικά εκείνη τη στιγμή κι εγώ κάπως συνειδητοποίησα ότι ας πούμε θα συλληφθώ. Περίμενες πραγματικά, επειδή λες ότι συνειδητοποίησες ότι θα συλληφθείς, αλλά περίμενες όμως να τύχεις τέτοια συμπεριφορά σε εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δείτε, το περιμέναμε γιατί έπεφτε πάρα πολύ ξύλο γενικά. Δηλαδή το περίμενα ότι θα με χτυπήσουν ας πούμε, γιατί είχαν χτυπήσει πάρα πολλούς φοιτητές ήδη. Και εκείνη τη στιγμή το περιμέναμε ότι θα μας χτυπήσουν. Ωστόσο, εγώ δεν περίμενα να γίνει σύλληψη εκείνη τη στιγμή, γιατί προφανώς δεν θεωρούσα ότι έχω κάνει κάτι επιλήψιμο για να μου αποδοθούν κατηγορίες. Μάλιστα. Δηλαδή, και εκείνη τη στιγμή έρχονται, εγώ όπως δείτε στο βίντεο δεν προβάλλω αντίσταση, πέρα από τα... Από ναι, η αλήθεια είναι αυτή, φαίνεται ότι έχεις αφαιθεί πλέον στους αστυνομικούς, πηγαίνουν προς το δικό του σημείο, από την άλλη πλευρά που δεν βρίσκονται οι φοιτητές, προκειμένου να σε συλλάβουν. Αυτό φαίνεται. Ξεκάθαρα, και εγώ δεν και ούτε στη συνέχεια προέβαλα καμία αντίσταση. Ακόμα και αν μην υπάρχει στο βίντεο, προφανώς μου είχαν βάλει χειροπέδες, δεν μπορούσα να αντισταθώ με κάποιο τρόπο. Και δεν αντιστάθηκα κιόλας, δηλαδή δεν υπήρξε κάποιο τύπο αντίσταση. Εν συνεχεία, ας πούμε, αφού με έβρισαν χυδαία, όπως δεν ξέρω, όπως μάλλον υφίσταται να κάνουν οι συγγυφέντες, στη συνέχεια, ας πούμε, με μετέφεραν στη Γαδά, όπου πέρασε τη νύχτα στο κρατητήριο και στην επόμενη μέρα οδηγήθηκα στα δικαστήρια, όπου πήρε αναπογή για αυτή την Παρασκευή το δικαστήριο. Αυτή την Παρασκευή, λοιπόν, θα υπάρξει το δικαστήριο. Φαντάζομαι και οι γονείς σου εδώ στην Κρήτη καρδιοχτύπησαν. Όπως επίσης καρδιοχτύπησαν
και δικοί σου άνθρωποι, άνθρωποι που σε γνωρίζουν καλά και πρώην καθηγητές σου, και θέλω να σταθώ λίγο και σε αυτό. Θέλω να μου περιγράψεις το συνέστημα του να δέχεσαι μηνύματα συμπαράστασης από πρώην καθηγητές από το σχολείο σου. Εδώ τουλάχιστον στην Κρήτη έχει γίνει γνωστό πλέον ότι πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι υπογράφουν ένα χαρτί συμπαράστασης με αφορμή βέβαια και το δικαστήριο το οποίο θα έρθει την Παρασκευή. Ναι. Ένιωσα πολύ μεγάλη συγκίνηση εκείνη τη στιγμή όταν είδα και δεκάδες μηνύματα, ας πούμε, στο Facebook, στο κινητό μας, ας πούμε, και τα λοιπά, από ανθρώπους που είχα να μιλήσω χρόνια ίσως. Και έδειξα μια έντονη συμπαράσταση και ουσιαστικά εμπιστεύτηκαν και τον αγώνα μας. Γιατί εγώ προφανώς δεν είμαι μόνο ο Δημήτρης, ας πούμε. Εγώ είμαι ο Δημήτρης, ο οποίος αγωνίζομαι για το άσυλο, που είμαστε φοιτητές, όπως και υπήρξε συμπαράσταση και στο άλλο παιδί, το οποίο συνεργήθηκε το Γιάννη, τον Μπαχάκη. Ένας κριτικός οποίος... ακόμα δηλαδή, είχαμε άλλη μία σύλληψη. Ναι. Που είχαν πάει και στο που καταχρηστικά, που πήγανε και τον απήγαγαν από το σπίτι του ουσιαστικά. Τον απήγαγαν από το σπίτι, τι εννοείς, τι ακριβώς συνέβη, Δημήτρη? Ο σύντροφος συγκεκριμένος, ενώ δεν είχε συμμετάσχει στα επεισόδια, ναι, και τα λοιπά, και δεν είχε συνεργηθεί στο σημείο, σε εκείνο το σημείο, το αμάξι, επειδή είχε παρκάρει το αμάξι του στο συγκεκριμένο χώρο, ας πούμε, ταυτοποιήθηκε από άντρες στα σφάγιας και άντρες στο μάτι με κάποιο τρόπο, με σκευωρία, δηλαδή με ψευδείς κατηγορίες, που λένε ότι ουσιαστικά τους χτύπησε με καδρόνι τη μία, ότι τους τέτοιο, ότι τραυμάτισε 6 ματατζίδες. Μισό λεπτό, να σε ρωτήσω, Δημήτρη, για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές. Δηλαδή υπάρχει ένας άνθρωπος, ναι, υπάρχει ένας κριτικός ακόμα. Μπράβο. Για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος. Ο οποίος υπάρχει και σε βίντεο συγκεκριμένα, ένα παιδί το οποίο φωνάζει συνέχεια αφήστε μας ήσυχους. Ναι. Και μετά από λίγο τον βρήκανε, πήγανε σπίτι του. Δεν συνελήφθη όμως εκείνη την ώρα ο άλλος κριτικός φοιτητής. Συνελήφθη από άντρες στις ασφάλειες, πολύ πιθανό μέσω από πομπό στο αυτοκίνητό του, δεν ξέρουμε ακριβώς. Και βρέθηκαν σπίτι του το βράδυ της ασφάλειας, όπου τον συλλάβανε και τον οδήγησαν χωρίς το δικαίωμα να μιλήσει σε δικηγόρο. Μάλιστα. Έκανε 18 ώρες να μιλήσει με τον δικηγόρο του, το οποίο ουσιαστικά είναι κατάφορη παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων. Και το πρωί έγινε χωρίς ένταλμα, και το σημειώνω, χωρίς ένταλμα, είσοδος ασφάλειας στο σπίτι του για να ψάξουν για τέτοιο. Προφανώς μην βρίσκονται προφανώς τίποτα, γιατί εμείς είχαμε πάει πράγματι εκεί πέρα ειρηνικά. Και την επόμενη μέρα το ανακοινώνει ότι έχει αυτός 6 κατηγορίες. Πήραν δηλαδή, πήγαν και το σήκωσαν από το σπίτι του, ενώ δεν είχε συλληφθεί νωρίτερα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τα οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή στις οθόνες. Ναι. Και σε κάποια από τα βίντεο μπορεί να φαίνεται και το ίδιο το πρόσωπο του παιδιού, ας πούμε, το οποίο έχει βγει και στις ειδήσεις. Μάλιστα. Που φαίνεται ξεκάθαρο ότι δεν έχει συμμετέχει σε επεισόδιο και μόνο γίνεται δέκτης βίας. Και όχι, Δημήτρη, και θέλω να σε ευχαριστήσω, γιατί και ο χρόνος ο τηλεοπτικός πιέζει. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόταση, την πρόσκλησή μου για να συνομιλήσουμε λίγο για αυτό το περιστατικό που κάνει το γύρο της χώρας τις τελευταίες ώρες. Εδώ είμαστε και την Παρασκευή να συνομιλήσουμε ξανά για το τι θα γίνει με νεότερες εξελίξεις από τη δίκη που θα πραγματοποιηθεί. Και να σας ολοκληρώσω κιόλας. Πολύ σύντομα, ναι, παρακαλώ. Πάρα πολύ σύντομα, να σας πούμε ότι εμείς σε αυτό το όργιο της καταστολής που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, σε αυτή την απίστευτη αστυνομική βία που είδαμε και τις προάλλες τη μέρα του Πολυτεχνείου, εμείς θα σταθούμε αντιμέτωποι, ότι εμείς θα παλέψουμε για το άσυλο, δεν θα σταματήσουμε εδώ τους αγώνες μας και δεν τρομοκρατούμαστε από αυτή τη βία. Μάλιστα. Ούτε από τα δικαστήρια και ούτε από τίποτα. Εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι την αθώωσή μας, αλλά και μέχρι πραγματικά τα ζητήματα που αγωνιζόμαστε να τα κερδίσουμε. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Να είναι θύμα όλης της κοινωνίας. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.